κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Τι φορά, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εδώ ζωντανά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλησπέρα, Σταυρουλαλούρου. Στα χρώματα του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα η Σταυρουλαλούρου. Να καλησπερίσουμε τον Πάνο τον Τζίφα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Με το μεγάλο μας νικητή σήμερα. Fresh1.gr. Πάμε και στη Χαρά Λεμονή. Καλησπέρα και από μένα. Βλέπουμε εδώ πέρα τον Αλέξη, το μεγάλο νικητή στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ για πρόεδρο. Οπότε ήταν μόνος του υποψήφιος, αν μου. Δεν καμία σχέση. Πρώτος. Δεν άλλο, ήταν μόνος του και βγήκε πρώτος. Και μια χαρτάρα να για να γράψει το όνομα. Ρε παιδιά, αυτό που είπαμε είναι ότι δεν έχει σημασία αν ήταν μόνος. Σημασία έχει η δύναμη που συγκέντρωνε, διπλασίασε. Έτσι δεν είναι πάνω. Με ρωτάς εμένα. Η αλήθεια είναι ότι ένα μέρος διπλασίασε, αλλά το γεγονός είναι ότι το ψηφοδέλτιο είχε ένα όνομα. Ακούστε τον Κιάνο και βάζει, λέει, βάτε τον προηγούμενο τίτλο, βάλατε κατά λάθος. Βάτε τον προηγούμενο, λάθος τι κάνατε. Βάλανε, λέει, κύκλωμα, λέει, εγκληματικής χώρας που έκλειβε ηλικιωμένους. Έχουν μείνει τότε με τις συντάξεις. Παρακαλώ, αλλάξτε τον τίτλο. Βάτε τον κανονικό. Εδώ λοιπόν. Πάμε λοιπόν, πρόεδρος με 99,05 ο Αλέξης Τσίπρας. Σάρωσε στις εκλογές που ήταν μόνος υποψήφιος. Αυτό, κοίτα, άμα έγινε και δεύτερο, θα ήταν το αστείο. Φαντάζεστε. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Πώς. Πάντως, 150.000 πολίτες προσείδαν στις κάλπες. Ναι, 172.000 είναι τα εγγεγραμμένα μέλη του κόμματος. 150.000 ήταν όσοι προσήλθαν, που πολύ σωστά είπες, και από αυτούς τους 150.000, οι 110.000 είναι νέοι ψηφοφόροι. Και γι' αυτό πανηγυρίζουν στον ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε και η Χαρά. Δηλαδή ότι διπλασίασαν τους νέους ψήφους τους. Εδώ όμως, πάνω στη χαρά που έχει αυτή ο Αλέξης Τσίπρας, να είναι πάντα χαρούμενος ο άνθρωπος, βγαίνει και λέει ο εκπρόσωπος τύπου της Δημοκρατίας ότι δέχτηκε, λέει, μήνυμα 12χρονη κόρη του να ψηφίσει. Ναι, ναι. Χαρά Λεμονή. Ναι, όντως είπε ότι και ακόμα και η 12χρονη κόρη του πήρε μήνυμα, ωστόσο για να ψηφίσει. Τώρα το πώς πήγε το μήνυμα στη 12χρονη κόρη του είναι περίεργο, διότι τα μηνύματα, εγώ από ό,τι ξέρω, στα κόμματα δεν πηγαίνουν στα μέλη. Ποια βρε μέλη, πας εσύ και λες. Έχεις μια λίστα, στείλε μου μερικά νούμερα τηλεφώνου για να στείλουμε. Έτσι χαρά. Γίνεται. Ποια μέλη πηγαίνουμε τώρα. Δεν έχουνε. Δουλευόμαστε σε κάθε εκλογές. Μας παίρνουν τηλέφωνο όλα τα κόμματα και όλοι οι υποψήφοι. Βρίσκουν λίστες από και μπινελί και να του έχεις ρίξει, ξαπέρνουν τηλέφωνο. Πάντως ο κύριος Γαϊτάνης ήταν καυστικός. Είπε ότι, ας πούμε, ότι στο κινητό της η 12χρονη κόρη μου πήρε μήνυμα, προς το παρόν εξαιρούνται τα νήπια και ίσως και οι τουρίστες. Και η ΟΝΕΒ, βέβαια. Και η ΟΝΕΒ, τι είπε η ΟΝΕΒ. Η ΟΝΕΒ να δεις. Βέβαια, δεν αφήνουν τον Αλέξη να χαρεί. Ναι, με τίποτα. Δεν υπάρχει να χαρεί. Δεν τον αφήνουν να χαρεί. Άκου μια ατάκα μόνο. Για πες. Μια ατάκα μόνο από την ανακοίνωση της ΟΝΕΒ, με ψέματα και λάσπη, όπως συνηθίζει, προσπάθησε ο ΣΥΡΙΖΑ να δικαιολογήσει το φιάσκο των χθεσινών εσωκομματικών εκλογών. Εκλογές στις οποίες ψήφιζε όποιος περνούσε απ' έξω, ακόμα και αν δεν είχε εκλογικά δικαιώματα στη χώρα μας. Και παρόλα αυτά και ακόμα έτσι, ο κατά δήλωσή τους αριθμός ψηφισάντων ήταν απογοητευτικός. Όπως καταλαβαίνεις, όποιος περνούσε απ' έξω, έτσι κατά λέει, την ΟΝΕ. Έτσι λέει η νεολαία της Δημοκρατίας. Ναι, ναι. Πάντως ο ίδιος ο Αλέξης, πάμε να του χαρίσουμε τη χαρά της νίκης, γιατί έκανε και δηλώσεις μετά τη νίκη του στις εσωκομματικές εκλογές. Ευχαριστήσω όλους και όλες τα μάγια τη μεγάλη σας συνεισφορά. Με την καλησέρα, να πηγαίνω
σας ευχαριστήσω όλους και όλες για τη σημερινή γιορτή της συμμετοχής, τη γιορτή της δημοκρατίας. Νομίζω ότι σήμερα κάναμε ένα μεγάλο, ένα σπουδαίο, ένα αποφασιστικό βήμα για να ξαναφέρουμε την ελπίδα πίσω στον τόπο μας, την πατρίδα μας, και το έχει ανάγκη. Θέλω να σας θυμίσω ότι το βράδυ των εκλογών της γλυκιάς ήττας του 19, γιατί πήραμε 32% του ελληνικού λαού, είχα μιλήσει τότε ότι αυτό το μεγάλο ποσοστό που μας δίνει ο δημοκρατικός κόσμος της πατρίδας μας είναι μια εντολή για μας, μια εντολή μετασχηματισμού, μια εντολή να αντιστοιχηθεί ο κομματικός ΣΥΡΙΖΑ των 30.000 τότε μελών με τον κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ των δεκάδων χιλιάδων προοδευτικών πολιτών που μας στήριζαν και μας στηρίζουν. Νομίζω λοιπόν ότι σήμερα κάναμε ένα αποφασιστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Και κάναμε αυτό το αποφασιστικό βήμα χάρη στη πρωτοφανή συμμετοχή των μελών μας νέων και παλιών, 150.000 και πλέον πολιτών που προσήλθαν στις κάλπες για να στείλουν πίσω το λογαριασμό. Πιστεύω ότι κάναμε αυτό το αποφασιστικό βήμα με την πρωτοφανή συμμετοχή στην κάλπη για την ανάπτυξη της λογικής μας ηγεσίας, με την ένταξη πάνω από 110.000 νέων μελών στις γραμμές μας, με 172.000 συνολικά εγγεγραμμένα μέλη της οργανώσεις του κόμματος και της νεολαίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι πια ένα άλλο κόμμα. Ένα κόμμα πιο μαζικό, ένα κόμμα λαϊκό, ένα κόμμα νεανικό, ένα κόμμα σύγχρονο, ένα κόμμα ριζοσπαστικό, μα πάνω απ' όλα ένα κόμμα των μελών. Ο κορμός της μεγάλης προοδευτικής παράταξης στον τόπο μας, που σήμερα άπλωσε τις ρίζες του σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πόλη, σε κάθε γωνιά της Υπαίδρου, σε κάθε κοινωνική ομάδα. Γίναμε σήμερα το μαζικότερο κόμμα ενεργών μελών στη χώρα μας και ένα από τα πιο μαζικά κόμματα της αριστεράς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντική επιτυχία. Νομίζω ότι αυτό μετατρέπει την ελπίδα σε ισχυρή δύναμη αλλαγής. Αυτό λοιπόν είπε ο Αλέξης. Χαρούμενος ήτανε, ευτυχισμένος ήτανε, γιατί βγήκε με τη μία αρχηγός. Και εγώ φίλε. 14 χρόνια να πούμε ότι συμπληρώνει. Είναι 14 χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ, προαρχηγός. 14 χρόνια αρχηγός και 4,5 χρόνια κυβερνητικής θητείας, έτσι. Να μην τάξει. Λογικό δεν είναι να συμπληρώνει τόσα χρόνια. Εσείς βλέπετε κάποια εναλλακτική λύση ως προς την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ προσωπικά? Δεν υπάρχει. Αν φύγει ο Τσίπρας, τελείωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι προσωποκεντρικό κόμμα. Άμα φύγει ο Τσίπρας, τέλος και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και θα χάσει και τη θαυμάστριά του άμα φύγει. Βέβαια, τι λέμε τώρα. Τι αρέσει. Είναι ωραίος άντρας, δεν είναι? Άμα φύγει τώρα και δεν βάλουν κανένα καλό, τι θα γίνει? Να έχουμε τουλάχιστον κάτι να βλέπουμε. Παπαδημούλης δεν λέει, Ακούσε τώρα. Ο Μητσοτάκης δεν σ' αρέσει, Εμφανισιακά πιο ωραίος είναι ο Τσίπρας. Εσύ το πήγες αλλού τώρα. Και ο Ανδρουλάκης κάτι λέει, αλλά εντάξει, στόπ είναι ο Τσίπρας. Α, για σένα ο Τσίπρας. Ναι, μετά ο Ανδρουλάκης. Δηλαδή είχαμε καλυστεί αρχηγό κόμματος. Τον Αλέξη, βέβαια. Δεύτερος. Ο Ανδρουλάκης. Και τρίτος. Τρίτος τώρα δεν ξέρω. Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει κι άλλο τώρα. Το Μητσοτάκη καθόλου δεν μας τον έβαλες μέσα. Καθόλου δεν τον έβαλε. Έκανε του γούστου μου. Ο Μπογδάνος, ο Μπογδάνος σου λέει, σου αρέσει ο Μπογδάνος. Δε, από το Μητσοτάκη θεωρώ εμφανισιακά ότι είναι καλύτερο. Ακόμα και ο Μπογδάνος. Για αυτό να κάνουμε δηλαδή τώρα. Γιατί για τον εντυπωτήπηκα, γιατί είναι αυτά που λέτε κύριε Τσίφασης τώρα. Λέω τον Κωσιμόδο. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα εδώ. Τι εννοείται. Ρατσιστικό αυτό που λέτε τώρα. Ο Κωσιμόδος λέει σε αυτά και τι σχέση έχουν με αυτά που λέμε τώρα. Περί ομορφιάς και ασχήμιας. Άσχημο είναι ο καθένας, στο μυαλό του καθενός. Έχει τα δικά του στάνταρτ. Δεν λέμε για κάποιον είναι άσχημο. Λέμε ποιος αρέσει. Ειδικό. Εδώ δεν λέμε ρατσιστικά. Άσχημοι. Δεν υπάρχει κανένας άσχημος άνθρωπος.
Ναι, έλατε, εντάξει. Παρακαλώ πολύ. Ναι. Πάτω στο σχόλιο που ναι, είμαστε προσεκτικοί και να ζητήσω συγγνώμη εγώ για αυτό που είπε ο κύριος Ζήφας. Κι εγώ να ζητήσω συγγνώμη αν ακούστηκε κάπως, βεβαίως. Παρακαλώ. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα να αλλάξουμε λίγο. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει με την υπόθεση σοκ της αυτοκτονίας ενός 14χρονου παιδιού. Κατεπήγουσε εισαγγελική έρευνα. Όλοι αναφέρονται σε ένα φωνικό παιχνίδι μέσω TikTok. Oh. Τι γίνεται. Έτσι ακριβώς, Φίλιππ, έχουμε πει επανειλημμένος τους κινδύνους που ενέχει το... Εάν είναι αυτό όμως, Χαραλεμόνη. Αν είναι αυτό... Όμως... Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή κρατώ μια μεγάλη επιφύλαξη και ζητούμε, ακούστε κυρία Χαραλεμόνη, γιατί μιλάμε για μια αυτοκτονία ενός 14χρονου παιδιού. Από χτες που μάθαμε την είδηση, σοκαριστήκαμε. Πείτε μας με δυο κουβέντες πώς οι γονείς βρήκαν το 14χρονο παιδί τους και αμέσως μετά πρέπει να πούμε κάποια πράγματα που πληροφορούμαστε μέσα από τις αρχές. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν, όπως είπες, ότι διατάχθηκε κατεπίγουσα... Πάμε, σε παρακαλώ πολύ, Χαραλεμόνη, στο γεγονός της αυτοκτονίας. Το παιδί, λοιπόν, το βρήκανε οι γονείς του το βράδυ της Παρασκευής και απαγχωνισμένο, νεκρό, σε κατάσταση σοκ, κάλεσαν τον ασθενοφόρο. Το παιδί όμως είχε ήδη φύγει από τη ζωή. Και ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι η πράξη αυτή να είναι αποτέλεσμα συμμετοχής του σε ένα παιχνίδι του TikTok, δημοφιλές παιχνίδι, το οποίο ονομάζεται πρόκληση συσκότησης. Η πρόκληση αυτή τι κάνει? Ενθαρρύνει τους ανθρώπους να προκαλέσουν ασφυξία στον εαυτό τους μέχρι να χάσουν προσωρινά τις αισθήσεις τους για να ανεβάσουν στη συνέχεια βίντεο στην πλατφόρμα. Αυτό να πούμε, κατ' εμένα δεν ισχύει για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη αυτοκτονία. Γιατί, Φίλιππ? Γιατί είναι κάτι το οποίο εξετάζεται, που φημολογείται από τα δημοσιογραφικά γραφεία για να βγαίνει ένα θέμα. Okay. Εδώ, λοιπόν, θα πρέπει να εξεταστούν άλλα πράγματα. Θα πρέπει να εξεταστεί το περιβάλλον του 14χρονου. Θα πρέπει να εξεταστούν άτομα με τα οποία είχε σχέσεις, συνεργασίες ο 14χρονος. Δεν θα το αφήσουν έτσι να περάσει αυτή η αυτοκτονία η ελληνική αστυνομία. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει πάρα πολύ βάθος. Το παιδί δεν κατέγραφε κάτι στο TikTok εκείνη την ώρα. Υπάρχει κάτι τέτοιο στοιχείο, ότι είχε κατέγραφε στο κινητό του τηλέφωνο κάτι τέτοιο? Δεν έχουμε κάποιο στοιχείο. Όχι, δεν υπάρχει. Είχε δίπλα του το κινητό του, βέβαια, και γι' αυτό η εισαγγελική έρευνα θα γίνει από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για αυτό το παιχνίδι και αν στοιχειοθετείται το ποινικό αδίκημα. Εάν υπήρχε το συγκεκριμένο παιχνίδι, θα ήταν online και θα κατέγραφε. Ναι, κάτι το οποίο δεν λογικά έχει γίνει. Έτσι συμβαίνει. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που το 14χρονο παιδί δεν άντεξε και έβαλε τέλος στη ζωή του. Πολλές φορές το να λέμε ναι, φταίει αυτό το φωνικό παιχνίδι που όντως υπάρχει, είναι και μια δικαιολογία για να καλυφθούν κάποια άλλα πράγματα ίσως στην έρευνα. Εδώ ξαναλέω, θα πρέπει οι διοικητικές αρχές, οι αγγελικές αρχές, να εξετάσουν τα πάντα. Θυμηθείτε τη μέρα και την ώρα που σας τα λέω. Πάντως να πούμε, Φίλιππε, ότι έχει βυθίσει στο πένθος, εννοείται, όλους τους ανθρώπους και τους εκπαιδευτικούς πέρα από τους γονείς του και τους συμμαθητές του και όλοι λένε ότι ήταν ένα πολύ ευχάριστο και ζωηρό παιδί το οποίο πήγαινε στη Δευτέρα Γυμνασίου και δεν φαίνεται να είχε θέματα. Είχε κάποιες έρηδες με τους συμμαθητές, αλλά ήταν στο πλαίσιο των διαφωνιών που υπάρχουν σε αυτή την ηλικία και δεν είχε απασχολήσει το παιδί. Το παιδάκι ήταν αθλητής. Κάτι λέει και ο προπονητής του. Ναι, ο προπονητής του είναι και αυτό συγκλονισμένος. Έχει πέσει από το σύννεφα, δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει, κανένας δεν μπορεί να το πιστέψει και να το συνειδητοποιήσει. Είπε και αυτός ότι επίσης ήταν ένα πολύ ευχάριστο παιδί και απέκλεισε το ενδεχόμενο μικρός να έχει πέσει θύμα bullying ή να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Αυτά
τα είπε ο προπονητής του. Και ότι ήταν γενικά ένα ευδιάθετο παιδί. Είχε μιλήσει πριν από τον αγώνα στο τηλέφωνο. Τι αγώνα? Χαρούμενος. Αυτό το παιδί έκανε ένα αγώνισμα πάλης. Mm-hmm. Ένα αγώνισμα, ναι, ασχολούνταν με ένα αγώνισμα πάλης. Εγώ ξαναλέω... Και λένε όλοι ότι ήταν ένα πολύ καλό παιδί. Μα ήταν, όλοι μιλούν, εννοείται για το 14χρονο, ένα πάρα πολύ καλό παιδάκι. Έφυγε από τη ζωή τόσο άδικα. Και το θέμα εδώ είναι τι οδήγησε το 14χρονο να βάλει τέλος στη ζωή του. Γιατί μιλούν όλοι για ένα παιδί πειθαρχημένο. Και ναι. Όταν μιλάμε για ένα πειθαρχημένο παιδί, δεν επηρεαζόταν από κανένα παιχνίδι φωνικό στο TikTok. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που θα πρέπει να ελεγχθούν αυτή τη στιγμή. Και μένουμε εδώ. Και μένουμε εδώ. Πάμε. Είχαμε κι άλλη δολοφονία γονέα από το παιδί. Ναι. Για πες μας. Αυτό είναι συνεχώς, κάθε μέρα. Ναι. Είναι καθημερινό πλέον. Καθημερινό. Ναι. Μαχαίρι. Ένας 28χρονος λοιπόν μαχαίρωσε τον πατέρα του, 52 ετών ο πατέρας του, την ώρα που κοιμόταν. Μάλιστα πήρε ο ίδιος 28χρονος τηλέφωνο την αστυνομία. Τους είπε «Ελάτε γιατί σκότωσα τον πατέρα μου». Όταν έφτασε η αστυνομία λοιπόν, βρήκε τον πατέρα του μέσα στα αίματα και φυσικά χωρίς σφιγμό, γιατί είχε περάσει και αρκετή ώρα από την ώρα που έγινε το έγκλημα. Έγινε λοιπόν το πρωί της Κυριακής, να πούμε, αλλά ο δράστης τηλεφώνησε στην αστυνομία αρκετές ώρες αργότερα. Και μάλιστα να πούμε ότι ο δράστης έχει ψυχολογικά προβλήματα. Και εκείνος, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, ναι, δράστες. Ξαναλέμε, έχουμε αυτή τη στιγμή καθημερινά copy-paste, αντιγραφή των εγκλημάτων. Αυτά που λέγαμε. Έχουν δει το ένα έγκλημα, τους έχει ενεργοποιήσει μέσα τους... Τα μιμητικά ένστικτα. Ναι, τη σκοτεινή λέει τους πλευρά και όταν θολώνουν, μιμούνται τον δολοφόνο που ακούσαν από τα δελτία ειδήσεων. Ξαναλέμε, είναι επανάληψη. Δηλαδή, αν δείτε, την ώρα που κοιμόταν ο γονέας, παίρνει το μαχαίρι και σφάζει και σκοτώνει. Ναι, σε αυτές τις μέρες είχαμε αρκετά τέτοια περιστατικά. Ούτε ένα ούτε δύο. Ανησυχητικά τα όσα συμβαίνουν. Και ξαναλέμε, και το πιο ανησυχητικό είναι η μίμηση. Μιμούνται τις δολοφονίες και τα εγκλήματα που έχουν δει στην τηλεόραση. Αλλεπάλληλα. Και κάποιοι το λένε κιόλας εξ αυτών στις ανακρίσεις που τους γίνεται. Πώς σου ήρθε η ιδέα, το είδα στην τηλεόραση. Ακριβώς. Το άκουσα στις ειδήσεις. Πάμε τώρα να δώσουμε Gold Reaction Collagen. Πάμε να δώσουμε τα καπένα κολαγόνο άλλων δύο και σήμερα Gold Reaction Collagen. Μόνο με 39 ευρώ για όλους εσάς. Γεμάτο κουρκουμίνι, γεμάτο βιταμίνες για να βοηθήσετε τον οργανισμό σας. Και φυσικά δώρους για όλους εσάς. 100 σπιρουλίνες με χλωρέλα. Γεια σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαι και εγώ με άλλη μια προσφορά από την TV Forum που βέβαια αφορά την υγεία μας και βέβαια δεν είναι άλλο από το Golden Reaction Collagen, ένα κολαγόνο, μα τι κολαγόνο, κολαγόνο και υαλουρονικό μαζί. Κολαγόνο το οποίο περιέχει μέσα την κουρκουμίνη που μας κάνει πάρα πολύ καλά και έχει πάρα πολλά ωφέλη ο οργανισμός μας από την κουρκουμίνη, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και βέβαια καλό είναι να τα επαναλαμβάνουμε έτσι πολλές φορές, γιατί πολλά πράγματα, ειδικά όταν είναι ωφέλιμα για μας και τον οργανισμό μας, νομίζω ότι θα πρέπει έτσι να τα εμπεδώσουμε για τα καλά. Το κολαγόνο το συγκεκριμένο δεν είναι μόνο κολαγόνο και υαλουρονικό, εννοείται ότι είναι μία φόρμουλα εξαιρετική για εμάς, για την υγεία μας και πραγματικά μας κάνει πάρα πολύ καλό. Εγώ θέλω να σας πω ότι εκτός από κολαγόνο και υαλουρονικό έχει μέσα πάρα πολλές βιταμίνες και στοιχεία. Πρώτα απ' όλα, να μιλήσουμε για τις βιταμίνες στο σύμπλεγμα των βιταμινών Β. Να πούμε ότι οι βιταμίνες Β1, Β2, Β5 και Β6 είναι εξαιρετικές για τα μαλλιά μας, για τα νύχια μας, για το δέρμα μας, για να λάμπει το δέρμα μας, να μην πέφτουν τα μαλλιά μας, να μακραίνουν πιο γρήγορα, κάτι το οποίο το θέλουμε ειδικά οι γυναίκες. Βιταμίνη C. Η βιταμίνη C μας ανεβάζει το νοσοποιητικό. Να σας πω για το μαγνήσιο, να σας πω για το MSM, να σας πω για το συνένζυμο Q10. Όλα αυτά τα οποία μπορούν και βοηθούν πάρα πολύ τον οργανισμό. Θέλω να σας πω ότι το κάθε ένα μπουκάλι κολαγόνο είναι 500 ml. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Σημαίνει ότι πίνοντας καθημερινά τα 20 ml που είναι το καπάκι της συσκευασίας, εσείς μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ένα το μπουκάλι έναν ολόκληρο μήνα.
που σημαίνει ότι έχετε 2 ολόκληρους μήνες υγείας με τη συγκεκριμένη προσφορά της TV Forum. Όλοι όσοι μας βλέπετε από το σπίτι και όλοι όσοι έχετε θεματάκια στις αρθρώσεις, ειδικά τώρα με τις αλλαγές και τις μεταπτώσεις θερμοκρασίας και του καιρού, νομίζω ότι πραγματικά έχετε όλοι σας και φροντίζετε έτσι με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να φροντίσετε την υγεία σας και τον οργανισμό σας. Βέβαια, να πούμε ότι το κολαγόνο περιέχει και μία γεύση υπέροχη ροδάκινο. Θα μου πείτε, μα καλά, έχει και γεύση ροδάκινο, έχει και ωραία γεύση, πάει να πει ότι ενδεχομένως έχει και πάρα πολύ ζάχαρη? Όχι. Δεν έχει καθόλου ζάχαρη. Καλά ακούσατε, είναι χωρίς ζάχαρη. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ευγευστό και πάρα πολύ ευχάριστο στο να το πίνουμε. Μπορεί πραγματικά να μας κάνει να νιώθουμε άλλοι άνθρωποι. Να νιώθουμε καθημερινά υγιείς, να νιώθουμε καθημερινά με ενέργεια. 2-11-1600 και χωρίς έξοδο αποστολής. Να είστε όλοι καλά, φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε γιατί είχαμε μια κινηματογραφική καταδίωξη στη Νέα Ερυθρέα Αττικής μετά από ληστεία σε σπίτι ηλικιωμένης. Τι ακριβώς συνέβη, θα μας πει η Σταύρο Λούρου. Να πούμε ότι οι ληστές λοιπόν μπήκαν στο σπίτι της ηλικιωμένης τα ξημερώματα. Ναι. Την απείλησαν φυσικά όπως θα τις κάνουν κακό αν δεν τους πει που έχει τα κοσμήματα και τα χρήματα. Φυσικά και η ηλικιωμένη τους είπε που βρίσκονται τα πολύτιμα κοσμήματα αλλά και τα μετρητά. Στη συνέχεια λοιπόν διέφυγαν, αλλά η ηλικιωμένη πήρε αμέσως την αστυνομία, βρίσκονταν κοντά στο σημείο άντρες της ομάδας Δίας και ξεκίνησε η καταδίωξη των ληστών. Να πούμε ότι διήρκησε η καταδίωξη μέχρι την Εθνική Οδό. Εκεί λοιπόν οι ληστές άνοιξαν πυρ στην ουσία με τους πυροσβεστήρες που είχαν. Είχαν πυροσβεστήρες στα χέρια. Ναι. Και ρίχνανε το υλικό της πυροσβεστήρας στους αστυνομικούς. Με αποτέλεσμα να τους τυφλώσουν και να καταφέρουν οι δράστες να διαφύγουν. Νέα μέθοδος. Το θέμα είναι τώρα ότι η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο να είναι οι ίδιοι ληστές που ξέφυγαν από την καταδίωξη που έγινε πριν μερικές ημέρες στο Διόνυσο. Και τότε πάλι είχαν καταφέρει να διαφύγουν. Είναι 4 άτομα, ήταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και στη ληστεία που έγινε στο Διόνυσο. Προσοχή στους ανθρώπους, στους κατοίκους της Αττικής και όχι μόνο. Η εγκληματικότητα σαρώνει. Μέρα, μεσημέρι, βράδυ, πρωί, εισβάλλουν στα σπίτια του Κοσμάκη. Και είδες, αυτή η μεθοδολογία που υπάρχει καιρό στο εξωτερικό, οι πυροσβεστήρες, η χρήση τους, είναι όπως βλέπεις πάρα πολύ αποτελεσματική και αυτό το κάνουν γιατί. Γιατί έτσι αποφεύγεται, αν συλληφθούν, στο να υπάρξει η οπλοφορία, παύλα οπλοχρησία με αυτόν τον τρόπο. Πάντως, όπως είδαμε, δυστυχώς είναι πολύ αποτελεσματικοί αφού ξέφυγαν. Πάμε τώρα να δούμε γιατί είχαμε και άλλη αυτοκτονία. Σοκάρει η αυτοκτονία. Πες μας, παρακαλώ πολύ. Στη Σύρο Φίλιππε, ένας 37χρονος, ο οποίος εδώ και από τις 14/5 αναζητείται από την οικογένειά του και από το ΕΚΑΒ, από όλες τις υπηρεσίες της αρμόδιας, βρέθηκε δυστυχώς νεκρός. Φαίνεται ότι ο ίδιος πήδηξε από τα βράχια σε μια περιοχή, στην περιοχή του Αζόλυμνου, μια βραχώδη περιοχή, και βρέθηκε νεκρός. Εγώ θέλω να κάνω το ερώτημα. Ναι. Πώς ξέρουν οι ιατροδικαστές ότι κάποιος έπεσε μόνος του και δεν το σπρώξανε? Έχεις απόλυτο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Άκου, επειδή το είπες και το ανέφερες πριν τελειώσω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Η ιατροδικαστική εξέταση δεν έχει γίνει ακόμα. Παρά το γεγονός ότι ανακοινώνει η αστυνομία. Λέει, για να άπεσε από εκεί, έπεσε μόνος του. Έτσι. Και έπαιρνε μάλιστα, λέει, και φαρμακευτική αγωγή. Άρα δεν ήταν συναισθηματικά καλά. Άρα δηλαδή όποιος παίρνει φαρμακευτική αγωγή και πέφτει σαν βράχης με το αυτοκτόνησε. Και όχι, γιατί κάποιος τον έριξε. Πες δηλαδή, μου εσύ, να σου πω κι εγώ. Ναι, αυτά ακούνε συγγενείς ανθρώπων οι οποίοι έχουν βρεθεί νεκροί και για να τελειώνει η υπόθεση τα γρήγορα λένε ή αυτοκτόνησε, χωρίς να υπάρχει αυτοκτονία στην ουσία. Και αν βάλουν τεχνικούς συμβούλους οικογένειες, τότε διαπιστώνεται ότι ήταν δολοφονία. Εγκληματική ενέργεια. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Ο άνθρωπος ήταν αγνοούμενος. Ποιος δεν μου λέει εμένα ότι κάποιος πήγε τον εγκλέψει με κάποια παρέα περίεργα έγινε ραντεβού, και τον πετάξανε. Έτσι, ναι. Και τον σκοτώσανε. Πώς βγάζει το συμπέρασμα αυτό? Δεν μπορεί να βγει αυτό το συμπέρασμα. Είναι αυθαίρετο. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Είτε πέσεις μόνος σου, είτε σε ρίξει κάποιος, δεν μπορεί να διαπιστωθεί έτσι. Γι' αυτό ξαναλέω. Είναι περίεργα τα πράγματα και σε αυτήν εδώ την υπόθεση. Και άλλη αυτοκτονία. Ένα νέο παιδί 37 ετών, έτσι.
Α, αυτό είναι άλλο που λες εσύ. Όχι, όχι, αυτό. Για αυτό εδώ. Λέω ότι μιλάμε για ένα 37 ετών εδώ. Πάμε σε άλλη αυτοκτονία, λέω. 48 χρονών. Για πες μας. Μια 48 χρονών, λοιπόν, γυναίκα βρέθηκε κρεμασμένη στο σπίτι της από το σύζυγό της. Να πούμε ότι η γυναίκα έμεινε μόνη της για κάποιες ώρες την Κυριακή το πρωί και στη συνέχεια, όταν επέστρεψε ο άντρας στο σπίτι, την βρήκε να έχει κρεμαστεί. Το περίεργο της όλης υπόθεσης είναι ότι δεν άφησε κανένα σημείωμα, ούτε αντιμετώπισε κάποια προβλήματα η συγκεκριμένη γυναίκα. Οπότε αυτή τη στιγμή γίνονται έρευνες για να δούνε τι ακριβώς συνέβη. Είναι όντως αυτοκτονία και αν αυτοκτονία, πώς οδηγήθηκε 48χρονος στην αυτοκτονία, εφόσον δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Σε λίγα 24 ώρα έχουμε τόσες αυτοκτονίες που έχουν δημοσιοποιηθεί κιόλας. Γιατί υπάρχουν και άλλες που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Πού οδεύουμε? Για ποιο λόγο αυτή εδώ πέρα η 48χρονη γυναίκα που υποτίθεται δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα? Αυτοκτόνησε. Ο σύζυγος λέει πήγε για δουλειά, έξω βγήκε την Κυριακή, επιστρέφει στο σπίτι για λίγες ώρες που έλειπε και η σύζυγος είχε αυτοκτονήσει. Φίλιππε, δεν είναι ότι δεν έχουν οι άνθρωποι κανένα απολύτως πρόβλημα. Καταρχήν. Μα έτσι λένε οι οικοί της. Ναι, εντάξει. Όμως. Ποιο να πιστέψουμε? Ποιο να πιστέψουμε? Ελάτε. Πολλές φορές τι γίνεται πίσω από την κλειστή πόρτα κανένας δεν ξέρει. Και πολλές φορές όταν πάνε να ανοίξει η κλειστή πόρτα για να ερευνήσουν οι αρχές, επίσης δεν βρίσκουν την αλήθεια. Έτσι. Γι' αυτό θέλουν πολύ ψάξιμο. Γι' αυτό θέλει πολύ ψάξιμο. Και αν κάποιος γνωρίζει έστω κάτι και για τα τρία αυτά περιστατικά τα οποία είπαμε, για την αυτοκτονία της 48χρονης γυναίκας, για την αυτοκτονία του 14χρονου αγοριού, για την εντός εισαγωγικών αυτοκτονία του 37χρονου. Του 37χρονου, ας μιλήσουν στις αρχές. Ανώνυμα. Να βοηθήσουμε. Μπορούν έστω. Καλέσει στο 100, δώστε πληροφορίες. Γιατί μπορεί να έχει συμβεί κάτι πολύ τρομερό, να συνέβαινε κάτι πολύ άσχημο, το οποίο δεν άντεξαν οι αυτόχειρες. Εντός εισαγωγικών πάλι θα πω. Και γι' αυτό να τερμάτισαν τη ζωή τους. Ή να έχει συμβεί κάτι άλλο. Μένουμε εδώ. Πάμε να δώσουμε και να δούμε τις σημερινές προσφορές από την ελληνική εταιρεία στρωμάτων FF Stroma. Όμως τώρα περνάμε στον κωδικό 00104. Θα μιλήσουμε για ένα ατομικό στρώμα, ένα στρώμα φτιαγμένο από pocket spring με αφρολάτεξ 4 πόντους ανά πλευρά και ύφασμα αντιβακτήριαλ καπιτοναρισμένο με 400 βάτα. Ένα στρώμα ανατομικό, ένα στρώμα το οποίο αγκαλιάζει πάρα πολύ καλά το σώμα. Μιλάμε για μια κατασκευή την οποία μπορεί να αποκτήσετε σε διπλή διάσταση, σε διάσταση 1,40, 1,50 και 1,60 στα 400 ευρώ. Η τιμή είναι 400 ευρώ. Η πραγματική τιμή αυτού του στρώματος είναι στα 850 ευρώ. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για κάτω από τη μισή τιμή, σε μια έκπτωση καταπληκτική, σε μια πολύ μεγάλη έκπτωση από την ΕΦΕΣ. Ένα στρώμα που αγκαλιάζει και αυτό πάρα πολύ καλά το σώμα. Θα σας δείξουμε ακριβώς αυτή τη στιγμή το πώς αγκαλιάζει και αυτό το στρώμα το σώμα μας. Λοιπόν, ανατομικό στρώμα FS είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να αγκαλιάζει πάρα πολύ καλά το σώμα, να πιάνεται πάρα πολύ καλά η μέση, πουθενά κενό, η μέση είναι απόλυτα αγκαλιασμένη, η γοφή βουλιαγμένη, ό,τι δείχνουμε πάντα. Η σωστή στάση του σώματος, η πλάτη πιασμένη, ίσιο το σώμα όπως είναι ελεύθερο επιπλέοντας την επιφάνεια του νερού. Πάρα πολύ καλή κατασκευή, πολύ μελετημένη. Μία κατασκευή επαναλαμβάνω, pocket spring, ατσάλινο λαμάκι γύρω-γύρω, ζώνη στήριξης, αφρολάτεξ, 4 πόντους αναπλευρά, ύφασμα, αντιβακτήριαλ με 400 βάτα. Τελικό αποτέλεσμα, το βλέπετε μόνοι σας. 400 ευρώ από την ΕΦΕΣ, 400 ευρώ από 850. Μια ευκαιρία πραγματική. ΕΦΕΣ, 400 ευρώ, στρώμα ΕΦΕΣ. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε μία έφοδο η οποία έκανε ένας νεαρός σε κατάσταση αμόκ με ρόπαλο στο προάβλιο της Τράπεζας Ελλάδος. Με αυτοκίνητο έκανε τον ντου. Ναι, έκανε με το αυτοκίνητό του τον ντου. Χθες το απόγευμα. Τι σου θυμίζει αυτό το ντου?
Τι σου θυμίζει αυτό το ντου? Το ντου στο River West. Το ντου στο River West. Βέβαια. Που το λέγαμε. Και λέγαμε προχτές. Και λέγαμε προχτές. Και λέγαμε προχτές. Θα δείτε ότι θα έχει μιμητές αυτός που έκανε το ντου στο River West. Και να το που έγινε. Για πες μας. Ο άνδρας λοιπόν σε κατάσταση αμόκ εισέβαλε με το αυτοκίνητό του στο προάβλιο της Τράπεζας της Ελλάδας στην Καλαμάτα, όπου τα έκανε όλα γυαλιά καρφιά. Μάλιστα, για να πει στον κήπο, άνοιξε την εξώπορτα της τράπεζας με λωστό. Στο σημείο βέβαια να πούμε ότι έσπευσαν αμέσως ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, προσπαθούσαν επί ώρα να τον ηρεμήσουν και να τον πείσουν να παραδοθεί, κανένα αποτέλεσμα, και τελικά οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν και έκαναν έφοδο, πετώντας μία χειροβομβίδα κρότου λάμψης, έτσι κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν τις χειροπέδες. Να πούμε ότι υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας ο άνδρας οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για έναν νεαρό άντρα, για τον οποίο τώρα γίνονται έρευνες για να δούμε για ποιο λόγο έκανε αυτό το διάβημα και τι ακριβώς συνέβη. Άρα, ξαναλέμε, είναι και αυτός με το αυτοκίνητό του, γιατί αυτό έχει ουσία, ότι μπήκε με το αυτοκίνητό του, έκανε εισβολή στο χώρο, στον προάβλιο χώρο, και μετά προσπαθούσε να μπουκάρει και μέσα στα γραφεία της τράπεζας. Της τράπεζας. Και δεν έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στην εξώπορτα για να μην το χαλάσει προφανώς. Κατέβηκε, άνοιξε με λωστό και μπήκε μέσα. Και εκεί τα έκανε όλα γυαλιά καρφιά. Μάλιστα. Ξαναλέμε, σε κατάσταση αμόκ ο συγκεκριμένος. Ναι, ναι. Η ίδια υπόθεση παρόμοια με αυτό που έγινε στο River West. Όπως συγκεκριμένο, τι έγινε με το River West, δεν έχει δει καμία σχέση. Καμία ανακοίνωση. Τι ακριβώς είχε γίνει. Όχι, είπαμε. Τίποτα. Δεν έχω καμία ανακοίνωση. Έκτοτε. Τι γίνεται εδώ. Βλέπουμε ότι υπάρχουν συνεχώς τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές που κυριαρχεί το ψυχιατρικό πρόβλημα. Άμα δούμε το τελευταίο, τα τελευταία 24 ώρα, ό,τι είχε συμβεί. Μιλάμε για άτομα που έπρεπε να βρίσκονται στο ψυχιατρίο. Για άτομα τα οποία θα έπρεπε να νοσηλεύονται και να βοηθούνται μέσα σε μια κλινική, ψυχιατρική. Το μόνο που έχει γίνει είναι, τι είναι, να τους αφήνουν ελεύθερους, να μην είναι στο πλευρό τους η πολιτεία, τα νοσοκομεία, αλλά και πολλές φορές την ευθύνη μου και οι οικογένειές τους. Βέβαια. Την ευθύνη κατά κύριο λόγο ότι έχουν οι οικογένειές τους, που δεν κάνουν κάτι. Και αν είχαμε νεκρό και εδώ, που μπούκαρε μέσα, και ασκότωνε κάποιον, και βλέπουμε ότι υπάρχει η επανάληψη ίδιων πράξεων. 2 στα 2, μέσα σε λίγες μέρες. Παρασκευή τα λέγαμε, ήτανε. Ναι, Παρασκευή. Το επαναλάβουμε το Σάββατο. Στο ίνφο και σήμερα πάλι, δηλαδή. Καταλαβαίνετε. Μιλάμε, εδώ υπάρχει ζήτημα σοβαρό. Σοβαρό ζήτημα. Και την ευθύνη έχει και η πολιτεία, ξαναλέμε. Και να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, εάν κάποιος έχει πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας ή υπήρχε διαφορία της πολιτείας προς την προστασία του πολίτη, για παράδειγμα, αν είναι κάποιος ο οποίος έχει τέτοια ζητήματα και η πολιτεία το γνωρίζει και αδιαφορεί, αυτή τη στιγμή, αν πάει κάποιος στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, θα κερδίσει αποζημίωση ακόμα και από το ελληνικό δημόσιο. Για παράδειγμα, εάν έχει πάνω σας βλάψει τη ζωή ο συγκεκριμένος, ο οποίος, τον οποίο γνώριζαν οι αρχές και δεν έκαναν κάτι οι αρχές και η πολιτεία, δικαιούνται οι πολίτες που έχουν πέσει θύμα ή ενδοοικογενειακής βίας. Και ήταν γνώστες οι εισαγγελικές αρχές. Γνώστη η πολιτεία. Και δεν έκανα τίποτα. Δικαιούστε χρηματική αποζημίωση από το ελληνικό κράτος. Το λέμε αυτό για να το ξέρει ο κόσμος. Γιατί την ευθύνη του εγκλήματος και της κακοποιητικής συμπεριφοράς την έχει από εκεί και πέρα το κράτος. Γιατί δεν προστάτευσε τα θύματα, ενώ γνώριζαν την κατάστασή του. Γνώριζαν και διαφορούσαν. Την ευθύνη την έχει το ελληνικό κράτος. Ξαναλέμε, υπάρχουν αποζημιώσεις μεγάλες που έχει δώσει τα ευρωπαϊκά δικαστήρια σε πάρα πολλά θύματα τέτοιων επιθέσεων από διαφορετικά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μένουμε εδώ, πάμε τώρα,
Πάμε τώρα να δούμε τον άλλο, τον μεθυσμένο, που επιτέθηκε σε διασώστη του ΕΚΑΒ που του προσέφερε τις πρώτες βοήθειες. Αυτό κι αν είναι ασύλληπτο. Χτες το βράδυ, λοιπόν, στη Σαλαμίνα, σε κεντρικότατο. Στη Σαλαμίνα. Στη Σαλαμίνα, ναι. Ναι. Σε κεντρικότατο σημείο, ο Φίλιππε. Ήταν δύο οι οποίοι τα πίνανε, μεθύσανε. Φωνάζουν, λοιπόν, κάποιοι το ΕΚΑΒ. Έρχονται οι τραυματιοφορείς. Πάνε να πάρουν τον μεθυσμένο από το χέρι όμορφα και ωραία προκειμένου να τον οδηγήσουν στο όχημα του ΕΚΑΒ και ο συγκεκριμένος αρχίζει να ξυλοφορτώνει τον έναν εκ των δύο τραυματιοφορέων σε σημείο που του έσπασε τα δύο χέρια. Στο ένα χέρι έχει συντριπτικό κάταγμα και αντί να μπει λοιπόν στο ασθενοφόρο αυτός, μπήκε στο ασθενοφόρο ως τραυματίας, πολυτραυματίας, ο τραυματιοφορέας και μεταφέρθηκε στο Αττικό παρακαλώ νοσοκομείο, ενώ ο δράστης πήγε και έκατσε σε μια καφετέρια περιμένοντας να έρθει η αστυνομία να τον συλλάβει. Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, όπου περνάει από εισαγγελέα, έχουν οι τραυματιοφορείς δηλώσει με παράσταση διαμαρτυρίας ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό το πράγμα εναντίον τους. Ζητούν μέτρα ασφαλείας σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Και προστασίες, γιατί και προστασίες, πολλές ακριβώς φορές έχουν ξυλοφορτωθεί τραυματιοφορείς χωρίς να έχουν οι άνθρωποι μπλέξει σε διάφορες τέτοιες ιστορίες. Πάει άλλος. Είναι σε αμόκ, πάνε να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο, χτυπάει και απειλεί τους τραυματιοφορείς. Μια άλλη φορά μπήκανε τραυματιοφορείς σε σπίτι γιατί είχε χτυπήσει μία γυναίκα, όπου αποδείχτηκε ότι είχε χτυπήσει ο σύζυγός της και επιτέθηκε στους τραυματιοφορείς με μαχαίρι. Είναι θέμα χρόνου δηλαδή, να μην ακούσουμε τίποτα χειρότερο. Βέβαια. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με αυτή την οξία υπατήτητα στα παιδιά. Από ό,τι φαίνεται, ο κορονοϊός είναι η αιτία. Ναι. Μάλλον λένε. Είναι πολύ πιθανό να την προκαλεί ο αδενοϊός που έχει προκαλέσει και στα παιδιά τον κορονοϊό. Αυτό τουλάχιστον λέει η κυρία Ψαλτοπούλου, που είναι καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Πιθανό. Πιθανό. Ακόμα, παιδιά, ακόμα κυρίες και κύριοι, οι συνάδελφοι εδώ δεν έχουν ακόμα πάρει. Όχι, απλά λέω ότι είναι πολύ πιθανό. Γίνονται έρευνες και κάποιες έρευνες έχουν δείξει ότι μάλλον προέρχεται από εκεί. Δηλαδή είχαν νοσήσει τα παιδιά με κορονοϊό και μετά προσβάλλονται από τον αδενοϊό, ο οποίος γίνεται επικίνδυνο. Για πάμε να ακούσουμε τι λέει. Έχουμε δημοσίευμα από το Lancet, ένα μεγάλο έγκριτο περιοδικό, από διάσημους και επιδημιολόγους και λοιμοξιολόγους, που λέει ότι μία πολύ πιθανή υπόθεση είναι ο αδενοϊός σε παιδιά τα οποία έχουν προηγουμένως νοσήσει από SARS-CoV-2. Αυτή θεωρείται ότι είναι η πιο επικρατούσα άποψη. Έχουμε περίπου 450 περιστατικά διεθνώς, ευρωπαϊκά τα μισά. Έχουμε 11 θανάτους, ένα στην Ευρώπη, στην Ιρλανδία, και από εκεί και πέρα πραγματικά οι ερευνητές παγκοσμίως προσπαθούν να σιγουρέψουν αυτή την υπόθεση έτσι ώστε να υπάρχει και αντίστοιχη θεραπεία στα παιδιά. Τώρα πάμε, κυρίες και κύριοι, σε μια φρικτή ιστορία, δραματική ιστορία, με έναν άστεγο ο οποίος κόπηκε στα δύο, όπως σας το λέμε, κόπηκε στα δύο σε κάδο πορημάτων. Ναι, φρικτό θάνατο βρήκε ο άνθρωπος. Μιλάμε πραγματικά για ένα θάνατο ο οποίος συνέβη πριν από λίγη ώρα, συνέβη στην Αλεξανδρούπολη και μάλιστα σε ρομποτικό κάδο πολτοποίησης απορριμμάτων. Ο 40χρονος, ο οποίος ήταν άστεγος, όπως λένε οι γνωρίζοντες, ναι, από τις πρώτες πληροφορίες, ετών 40, βρέθηκε στο σημείο προκειμένου να ψάξει για απορρίμματα. Δυστυχώς όμως το ρομποτικό σύστημα, ρομποτικό σκάβος πολτοποίησης απορριμμάτων. Ακριβώς. Ναι. Ρομποτικό σκάδος πολτοποίησης απορριμμάτων. Μπήκε σε λειτουργία για κάποιο λόγο άγνωστον, τον οποίο δεν γνωρίζουμε ακόμα. Η πόρτα, πώς, λένε, έκλεισε ακριβώς αυτόματα, τον εγκλωβίζοντας τον άνδρα. Δηλαδή, σκύβει για να βρει κάποια απορρίμματα. Με κάποιο τρόπο κλείνει πόρτα. Αυτόματα και αυτόματα τον πολτοποιεί κόβοντας τον, όπως είπες χαρακτηριστικά, δυστυχώς, στη μέση. Η πόρτα του κάδου λοιπόν έκοψε το σώμα στη μέση, στα δύο. Με το μισό σώμα να βρίσκεται εγκλωβισμένο μέσα στον κάδο. Και εδώ μιλάμε
ίσως για μια επικινδυνότητα των κάδων των συγκεκριμένων, των έξυπνων κάδων, που στέρισαν τη ζωή από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Γιατί μπορεί ο καθένας μας να βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο και να έχει συμβεί αυτό το τραγικό. Ναι, δεν ξέρουμε καταρχήν αν είναι κάποιο πρόβλημα, έτσι. Μα το θέμα είναι εδώ. Του μηχανήματος, δεν γνωρίζουμε. Μα εδώ δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα του μηχανήματος. Εξ των πραγμάτων. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, αφού υπάρχει ένας άνθρωπος, νεκρός, οποιοσδήποτε άνθρωπος και να ήταν αυτός, που ανοίγει τον κάδο, μπορεί να είναι ένα παιδάκι, μπορεί το οτιδήποτε. Να βάλει το χέρι του μέσα για να μην το ξαναπάρει πίσω. Εδώ μιλάμε για πάρα πολύ περίεργη υπόθεση κι αυτή. Πάντως να πούμε ότι αυτή η κάδη που είναι η τελευταία τεχνολογία που το είδαμε. Το είδαμε στον άλλο κόσμο. Έχουν σύστημα ανίχνευσης ώστε να μην πλησιάζει ο άνθρωπος. Αυτό σημαίνει ότι, δηλαδή, κάτι συνέβη στο άνοιγμα της πόρτας, στο άνοιγμα της θύρας. Κάτι δεν λειτουργήσε προφανώς. Το θέμα εδώ πέρα είναι ότι έχουμε έναν άνθρωπο νεκρό. Και με δραματικό τρόπο, έτσι. Τον έκοψε στα δύο, το μισό σώμα μέσα στον κάδο, το άλλο έξω. Και ξέρετε, αυτοί οι κάδοι τοποθετούνται και κοντά σε εκεί που είναι πολύ συχνά στα κεντρικά μέρη, σημεία. Σχολεία, πάρκα, νοσοκομεία, αθλητικά κέντρα. Εδώ θα πρέπει να διερευνηθεί την εισαγγελία. Να ερευνηθεί την εισαγγελία τι ήταν αυτό, τι έφταξε που έχουμε ένα νεκρό άνθρωπο. Θα πρέπει κάποιος να πληρώσει επιτέλους. Θα πρέπει κάποιος επιτέλους να πληρώσει. Και όχι επειδή γιατί εδώ πλήρωσε με τη ζωή του ένας άνθρωπος την αμέλεια, την εγκληματική αμέλεια και δυσλειτουργία του κάδου. Δεν μπορεί κανείς να πει το οτιδήποτε. Την ευθύνη την έχει 100% η εταιρεία με το συγκεκριμένο κάδο. Τέλος. Και φυσικά συνυπεύθυνοι είναι και αυτοί οι οποίοι τους έχουν βάλει στο Δήμο. Και μιλάμε εδώ πέρα για το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Θα πρέπει να βρούμε το Δήμαρχο της περιοχής. Πολύ δύσκολο το κάνουν αυτό τώρα, Φίλιππε. Μα υποτίθεται είναι καλό για το περιβάλλον, μπουρου. Είναι. Και βλέπουμε. Στέλνει τον κόσμο στον αγύριστο. Ένα λάθος. Να βρούμε παρακαλώ πολύ το Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Τι γίνεται εδώ. Ξαλέμε. Φαίνεται ότι δεν είναι και τόσο έξυπνα λοιπόν αυτά τα μηχανήματα, τα ρομποτικά. Και αν σου πούνε έτυχε, τι έτυχε. Έτυχε. Να φύγει μια ανθρώπινη ζωή, έτσι. Τι έτυχε. Τι, επειδή δηλαδή, ήταν άστεγος. Τι είναι αυτά, έτυχε. Ας ήταν το παιδί κανένας πλουσιόπαιδου. Πρώτη είδηση. Κανενός γόνου, θα σου ζούλεγα εγώ τι θα γινότανε. Επειδή είναι άστεγος. Και τι έγινε, όχι κύριε. Όχι κύριοι εγκληματίες, φωνιάδες. Πάμε γρήγορα να δώσουμε απάλ το τάλ με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα του σπιτιού σας. Δύο απάλ το τάλ και σήμερα. Μια αναπλαστική κρέμα η οποία δεν είναι τυχαία. Είναι νούμερο ένα αυτή τη στιγμή της αγοράς. Ένα απάλ το τάλ 19,90. Δύο απάλ το τάλ 29,90. Η νούμερο ένα αναπλαστική κρέμα για όλους εσάς. Μια υπερπροσφορά για όλους σας εδώ για να ξαναγεννηθεί το δέρμα σας από την αρχή. Γεια σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαι και εγώ με άλλη μια προσφορά από την TV Forum, εξαιρετική αυτή τη φορά γιατί είναι από μόνο του εξαιρετικό το APAL και ας το πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Θέλω να σας πω ότι το APAL έχει πάρα πολλά συστατικά. Πρώτα απ' όλα έχει πάρα πολλά βότανα. Έχει εξαιρετικά βότανα, βότανα τα οποία μας βοηθούν πάρα πολύ στην ανάπλαση της επιδερμίδας και βεβαίως σε αυτό που θέλουμε εμείς να βοηθήσουμε ώστε να εξαλείψει σημάδια, κοψιματάκια, ξέρετε, αυτά τα καθημερινά, της καθημερινότητάς μας. Όμως, εγώ θέλω να σας πω ότι το πιο βασικό από όλα τα συστατικά είναι σίγουρα ένα προς ένα όλα τα βότανα και η καλέντουλα βεβαίως, θα τα πούμε όλα αυτά, όμως θέλω να σας πω ότι ένα από αυτά είναι και το νερό. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά της απάλη είναι το νερό για την ενυδάτωση της επιδερμίδας μας. Δηλαδή, θέλουμε, πώς θα σας το πω τώρα, να έχουμε την ενυδάτωση παράλληλα με την ανάπλαση και παράλληλα με την εξάλληψη και βεβαίως στο να βοηθήσουμε το δέρμα μας ώστε να γίνει καλύτερο σε περίπτωση που έχουμε προβληματάκια, ραγάδες, κυταρίτιδα. Θέλω να σας πω ότι η APAL είναι μία κρέμα από αυτές που μπορούν να βοηθήσουν και είναι η μία και μοναδική μπορώ να πω, γιατί ο συνδυασμός των βοτάνων
είναι πραγματικά εξαιρετικός και νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ένα επίσης συστατικό το οποίο είναι εξαιρετικό και πολλοί κόσμοι δεν το γνωρίζουν είναι το θεϊκό μαγνήσιο. Το θεϊκό μαγνήσιο, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το οποίο σύμφωνα με τις έρευνες που έχουν γίνει, όταν το θεϊκό μαγνήσιο απορροφάται μέσω του δέρματος, τι κάνει? Αφαιρεί τοξίνες από το σώμα. Προσέξτε. Βοηθάει στην μείωση των φλεγμονών, ηρεμεί το νευρικό σύστημα, μειώνει το πρίξιμο και χαλαρώνει τους μυς. Θέλω να σας πω ότι πραγματικά, κυρίες και κύριοι, η ΑΠΑΛ είναι εξαιρετική κρέμα από μόνη της. Είναι το θεϊκό μαγνήσιο ένα φυσικό μαλακτικό της επιδερμίδας, το οποίο τι κάνει, αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα και μειώνει αισθητά τα πρίξιματα λόγω διαστρέμματος αλλά και τους μόλοπες, σε περίπτωση που έχουμε χτυπαξίλο μακριά από μας βέβαια. Βοηθάει στην καταπολέμηση της ακμής, να πούμε ότι ανακουφίσει τα συμπτώματα του έρπιτα αλλά και του κνησμού. Άρα λοιπόν, η ΑΠΑΛ περιέχει όλα αυτά τα συστατικά που βοηθούν σε όλα αυτά που θέλουμε στην καθημερινότητά μας. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211-1600 και αποκτήστε την καταπληκτική προσφορά της TV Forum. Ένα ΑΠΑΛ με 19,90 ή δύο ΑΠΑΛ με 29,90. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε τι είχε γίνει με τον Γιώργο Καπουτζίδη, ο οποίος αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της Eurovision στην ομοφιλοφιλία του. Ναι, ναι. Λέγοντας η φράση. Λέγοντας ότι αδερφή είμαι, αλλά είμαι καλή. Τι είχε πει? Αδερφή, λέει, είμαι, αλλά είμαι καλή. Αυτό το είπε ο Καπουτζίδης μέσα από την τηλεοπτική συνόδευση της κρατικής τηλεόρασης κατά τη διάρκεια της Eurovision. Θα τα δούμε σε λίγο, γιατί υπήρχαν έντονες αντιδράσεις. Βγήκαν οι δημοσιογράφοι, βγήκε ο ένας, βγήκε ο άλλος. Και ο ίδιος ξαναβγήκε. Και ξαναβγήκε και τα. Και λέει τώρα τι έχει γίνει, ναι. Το έχουν χάσει. Δέχτηκα, λέει, την πιο ακραία επίθεση που έχει γίνει σε άνθρωπο της τηλεόρασης. Λέει ο Καπουτζίδης. Μάλιστα. Πάμε τώρα, πάμε να δούμε μια πρόκληση μέσα στην Αγία Σοφία. Δεκάδες μαθητές απήγγειλαν το Κοράνι μέσα στην Αγία Σοφιά μας. Παρακαλώ. Ναι, Φίλιππε, πράγματι μιλάμε για 35 μαθητές ειδικού θρησκευτικού σχολείου, αυτοί ακριβώς που βλέπουμε στις εικόνες μας, οι οποίοι ντυμένοι στα λευκά μπήκαν στην Αγία Σοφιά προκειμένου να απαγγείλουν το Κοράνι, πράγμα το οποίο και έκαναν. Όλα αυτά αφού είδαμε τις εικόνες βανδαλισμού πριν από λίγο καιρό στην Αγία Σοφία, τόσο στους τοίχους όσο και στην μεγάλη πύλη όπως λέμε. Μετά επίσης από το γεγονός ότι είδαμε σε γραμματόσημο την Αγία Σοφία και φυσικά μετά από όλες τις προκλητικές δηλώσεις που κάνουν το τελευταίο διάστημα, ένας προς έναν όλοι οι υπουργοί του Ερντογάν και τα στενά στελέχη. Έχουμε ήχο μήπως? Έχουμε και αυτές τις υπέροχες εδώ εικόνες των μαθητών. Ακούστε. Ακούσατε εδώ, τι να ακούσουμε. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται δηλαδή αυτό σχολιάσμο. Φτάνει. Αρκεί. Μέχρι πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Την ίδια ώρα που ζητάνε εδώ στην Ελλάδα όλοι τα δικαιώματά τους. Όλοι. Όλοι πια. Και όλοι τα παίρνουν τα δικαιώματά τους. Έχουμε αυτές τις εικόνες από τους γείτονες. Είναι λυπηρό. Αν όχι θλιβερό. Παράλληλα έχουμε και τις συνεχόμενες υπερτήσεις των Τούρκων να παραβιάζουν τον ελληνικό ενέργειο χώρο. Και το FIR Αθηνών. Συνεχώς. Το θέμα είναι να δούμε ο Κυριάκος Μητσοτάκης που βρίσκεται ήδη στην Αμερική. Σε λίγες ώρες θα συναντήσει τον πρόεδρο της Αμερικής. Να δούμε εάν θα μιλήσει για αυτά τα ζητήματα. Θα πει για την προκλητικότητα των Τούρκων. Θα πει για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τους εντός εγώ γείτονες. Για πείτε μας, κύριε Μητσοτάκη, θα πρέπει να πείτε και όλα αυτά. Γιατί διχόμαστε αυτή τη στιγμή καθημερινή απειλή. Απειλή από τον Τούρκο. Και θέλω να πει χαρά η λεμονή. Εντάξει. Τι να πω, δηλαδή, είναι και αυτό τόσο καθημερινό, πλέον δεν μας κάνει εντύπωση, όμως είναι εξοργιστικό. Είναι πραγματικά εξοργιστικό. Σε μόνιμη βάση πια υπάρχει κάποια απειλή. Σε μόνιμη βάση. Τι να πω.
Αυτό είναι θέμα πλέον το πώς θα το... Δηλαδή θεωρώ ότι η πολιτική της κυβέρνησης, της κάθε κυβέρνησης της Ελλάδας, δεν μιλάω τώρα μόνο για τη σημερινή, θα πρέπει να αλλάξει απέναντι στους Τούρκους. Μάλιστα, να πούμε... Να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον βλέπουμε, φιλοξενείται στο Blair House. Είναι οι κατοικίες στις οποίες φιλοξενούνται οι επίσημοι προσκεκλημένοι ηγέτες κρατών από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου εκεί φιλοξενείται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο δικός μας. Όπου τον υποδέχτηκε ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζορ Τσούνης. Να πούμε ότι είναι ο πέμπτος πρωθυπουργός από τη μεταπολίτευση και μετά, που φιλοξενείται στην προεδρική κατοικία φιλοξενίας υψηλών προσώπων. Και είναι και η τρίτη φορά που περνάει... Να πούμε ότι αυτό ακριβώς είναι απέναντι από το Λευκό Οίκο. Έτσι. Και φιλοξενεί το 1942, λέει, τους επίσημους προσκεκλημένους. Okay. Το θέμα είναι, καλά πάει ο Μητσοτάκης τι εκεί. Τι κάνουνε, είναι φίλοι. Κοίταξε, θα φάνε, θα πιούνε. Ξέρετε τι ώρα θα φάνε. Τι ώρα θα φάνε. 12 η ώρα το βράδυ, τα μεσάνυχτα. Γράφει μια ανακοίνωση. Να θυμίσουν ότι είχαν πάει εκεί, σε αυτό το σπίτι που έχουν φιλοξενηθεί. Ναι, βέβαια, στο Blair House. Κώστας Σιμίτης, Ανδρέας Παπανδρέου, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Αυτή. Μάλιστα. Και Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν αυτό λέει κάτι. Αρκετά. Μάλιστα. Αρκετά. Θα φάνε... Είναι όπως είπαμε τι κάνουν όταν και την περασμένη εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, είχαμε την αντίδραση του εκπροσώπου της Τουρκίας που είπε τι δουλειά έχουν οι Έλληνες, τι τους νοιάζει να αντιδρούν στο ότι εμείς βάλαμε την Αγία Σοφία στα διαβατήρια. Αυτό λέμε. Μάλιστα. Ελπίζουμε ο Κυριάκος να τα πει. Ή θα τα πει και θα μας κάνουν ντα, ή θα τα πει και θα βγει τον αυτή και θα πει στο άλλο. Το θέμα είναι να φύγουμε κερδισμένοι ως χώρα. Ναι, πάντως... Να φύγουμε ως χώρα κερδισμένοι. Έτσι. Να γιατί πάρουμε επιτέλους κάτι. Ο Κυριάκος κερδισμένος θα είναι. Θα έχει φάει, θα έχει πιει και θα έχει γλεντήσει, αλλά αμερικάνικα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.